Η πορεία του περιοδικού Shonen Jump τα τελευταία χρόνια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερη. Στο παρελθόν, οι καλύτερες σειρές είχαν απλούς πρωταγωνιστές με ξεκάθαρους στόχους και δίναν περισσότερο βάση στο να πουν μια ιστορία όσο πιο θεαματικά γίνεται παρά να τους αναπτύξουν σαν προσωπικότητες. Στη συνέχεια, ακολούθησε μια περίοδος ξηρασίας, μέχρι φυσικά το One Piece να εμφανιστεί και μαζί του να ακολουθήσουν τον Naruto και τον Bleach, δημιουργώντας έτσι τον όρο Big 3. Οι καιροί περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν και μαζί αλλάζουν και οι τάσεις τους. Χωρίς όμως να μειώνεται ο αριθμός των Battle Shonen σειρών. Shonen που δεν έχουν τις μάχες σαν κύριο στοιχείο τους, πρωτότυπες σειρές με περισσότερο fan service, αθλητικά άνιμε που εμβαθύνουν περισσότερο στην ομάδα παρά τον πρωταγωνιστή, κάποιες σέβονται την καταγωγή τους, κάποιες προσπαθούν να πρωτοτυπήσουν και κάποιες προσπαθούν να πάρουν ένα απαρχαιωμένο μοτίβο και να το ανανεώσουν. Μέσα σε όλα αυτά, πού ανήκει το Jujutsu Kaisen? Το Jujutsu Kaisen ή αλλιώς... Γραφή ορθογραφίας. Γραφείο ορθογραφίας. Γραφείο ορθογραφίας. Γραφείο ορθογραφίας. Μάχη μαύρης μαγείας είναι το νέο ανερχόμενο αστέρι του περιοδικού Shonen Jump. Όπως και το Kimetsu no Yaiba, έτσι και αυτό έμεινε εκτός του ραντάρ μου μέχρι να ανακοινωθεί το άνιμε. Αλλά κανένας δεν μου εξηγούσε τι ακριβώς ήταν το Jujutsu Kaisen. Το Jujutsu Kaisen μας μιλάει για την ιστορία του Yuji Itadori, έναν καλοσυνάτο μαθητή λυκείου που, αν και πρικισμένο με σημαντικές ικανότητες, αποφεύγει να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες και αντίθετα προτιμάει να αράζει με την παρέα του σε ένα σχολικό κλαμπ που ασχολείται με το μεταφυσικό. Μιλάς για τον Itadori. Όχι. Δεν κατάλαβες καλά. Δεν έχεις το δικαίωμα να μιλάς για τον Itadori. Καλύτερα άφησε το σε εμάς αυτό. Καλώς ήρθατε στους 100 λόγους που αγαπάμε τον Itadori. Νούμερο 1. Είναι πολύ γλυκούλης. Νούμερο 2. Είναι τόσο, μα τόσο μπάντας. Νούμερο 3. Είναι τρομερά αστείος. Έχει τόσο τέλειο χαρακτήρα που απλά όταν παίζει το ρόλο του σου αγγίζει την καρδούλα σου. Είναι απλά μανούλο μάνουλο. Είναι απλά την οικογένειά του κούκλος, και απλά σίγουρα δέστο. Θέλει παιδιά στο μέλλον. Είναι τόσο τέλειος, είναι τέλειος που το μόνο που θέλω είναι να βάλω τη ζωή μου σε κίνδυνο, να πιαστώ είναι από κανένα τέρας, να έρθει να με σώσει, να ερωτευτούμε και... Ναι, οκ, κάντε στην άκρη τώρα. Ο κύριος λόγος όμως που το κάνει είναι για να έχει αφορμή να φεύγει, ώστε να πηγαίνει στον παππού του στο νοσοκομείο, ο οποίος είναι στα τελευταία του. Και μπορώ να πω ότι αυτοί οι δύο έχουν χημεία. Ο παππούς είναι μεν απόμακρος και θρασής, αλλά δείχνει ότι νοιάζεται για τον εγγονό του και τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Σαν συμβουλή, ο παππούς του λέει ότι πάντα πρέπει να προσπαθεί να βοηθάει τα άτομα που έχουν ανάγκη και επίσης, όταν πεθάνει, να φροντίσει να μην πεθάνει μοναχός του. Και με αυτά τα λόγια, ο παππούς του πεθαίνει. Δεν κρύβω ότι ο θάνατος του παππού ήταν κάπως ξαφνικός και δεν έχω σκοπό να ψάξω το μάγκα για να δω αν ο παππούς του τελικά ζει, αλλά νιώθω ότι κάτι τέτοιο έπρεπε να συμβεί μάλλον στο επεισόδιο 3 με 4 ή τουλάχιστον σε μια πολύ χαρούμενη στιγμή του Itadori, ώστε να δοθεί πιο πολύ βάρος στη σκηνή. Με τον παππού του να έχει πεθάνει, ο Itadori δέχεται μια ξαφνική επίσκεψη από έναν χρήστη μαύρης μαγείας που αναζητά ένα αρχαίο αντικείμενο που ο Itadori έχει στην κατοχή του, το οποίο, αν και στο παρελθόν ήταν σφραγισμένο και λειτουργούσε ως αποθητικό για κατάρες, με το πέρασμα του χρόνου η σφραγίδα του άρχισε να γίνεται όλο και πιο αδύναμη. Αν και ο Itadori δεν έχει κανένα πρόβλημα, μαθαίνουμε ότι οι φίλοι του έχουν πάρει το αντικείμενο και έχουν σκοπό να αφαιρέσουν τη σφραγίδα, απελευθερώνοντας έτσι πάρα πολλές κατάρες οι οποίες θα τους σκοτώσουν. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Φουσίγκουρο και ο Itadori πάνε να προστατέψουν τους φίλους του. Μετά όμως από την εμφάνιση μιας ακόμη μεγαλύτερης κατάρας, ο Itadori αποφασίζει να φάει το αρχαίο αντικείμενο, γεμίζοντας έτσι το κορμί του με καταραμένη ενέργεια και σκοτώνοντας την κατάρα. Αποτέλεσμα είναι ο Itadori να γίνει ξενιστής του Σούκουνα. Εναών με τον τίτλο του Βασιλιά όλων των Κατάρων. Όμως, αν και τα πράγματα δείχνουν χαμένα, στην πραγματικότητα δεν είναι, μιας και ο Itadori καταλήγει μεν ξενιστής, αλλά με πλήρη έλεγχο. Αυτός επιλέγει πότε ο Σούκουνα θα πάρει τον έλεγχο του κορμιού του και πότε όχι. Με το Σούκουνα μέσα στον Itadori και με τον Φουσίγκουρο έτοιμο να τον σκοτώσει, ο Σάτορου Γκότζο κάνει την εμφάνισή του. Είπε κανείς Γκότζο? Oh my god! Ναι! Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ο
Γκότζο είναι μια μίξη του Κακάσι και του Γκρέι με αυτοπεποίθηση ανεβασμένη στο 200%. Είναι cool, είναι δυνατός και το κυριότερο κρύβει τα μάτια του. Άρα ξέρεις ότι θα είναι overpowered as fuck. Ο Γκότζο λέει στον Ιτανντόρι ότι μιας και μέσα του είναι ο Σούκουνα πρέπει να πεθάνει. Αλλά μιας και είναι τόσο καλός ξενιστής, του δίνει μια επιλογή. Είτε να πεθάνει τώρα, είτε αφού καταβροχθήσει όλο το Σούκουνα. Ο Σούκουνα έχει 4 χέρια. Άρα συνολικά ο Ιτανντόρι μπορεί να περιμένει, να καταβροχθήσει και τα 20 δάχτυλά του και μετά να θανατωθεί για να χαθεί μαζί του και ο Σούκουνα. Φυσικά και ο Ιτανντόρι δέχεται τη δεύτερη προσφορά και φυσικά ο Γκότζο τον κάνει μέλος της Ακαδημίας Τζουτζούτσου καθώς και της ομάδας του. Μαζί με τον Φουσίγκουρο και την Κουγκισάκη, ο Ιτανντόρι ξεκινάει το ταξίδι του για να εξαφανίσει το Σούκουνα. Ενώ φτιάχνω αυτό το βίντεο, το άνιμε έχει ήδη 4 επεισόδια. Και επειδή στο τέταρτο υπάρχει ένα τεράστιο cliffhanger, δεν έχω σκοπό να σας το χαλάσω, άρα η εξήγηση της πλοκής σταματάει εδώ πέρα. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του άνιμε είναι η μεταχείρισή του. Τα σόνιν από τη φύση τους είναι μάγκα που η ιστορία τους γίνεται όλο και πιο καλύτερη καθώς περνάει ο χρόνος και καθώς οι χαρακτήρες τους οριμάζονται μέσα σου. Γι' αυτό το λόγο είναι συνηθισμένο τα άνιμε τους να είναι εβδομαδιαία, όπως το One Piece και το Black Clover, και συνήθως δεν κόβονται, εκτός αν η σειρά τελειώσει ή η σειρά αποτύχει και το άνιμε κοπεί. Τα σόνιν γενικά δεν είναι εποχιακά άνιμε. Η σειρά όμως που το άλλαξε αυτό δεν ήταν άλλη από το My Hero Academia. Fun fact! Όταν το στούντιο Bones ανακοίνωσε το ενδιαφέρον του για τη σειρά, οι διευθυντές της UASA που έδιναν τα δικαιώματα δεν ένιωθαν ιδιαίτερα βολικά. Δηλαδή θες να μου πεις ότι μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές στο περιοδικό θα είχε μια σεζόν με μόνο 13 επεισόδια? Ανίκουστο. Μπορεί να ακούγεται ασήμαντο, διότι το My Hero Academia όντως πέτυχε σαν εποχιακό άνιμε, αλλά τότε υπήρχε τόσο αμφιβολία που αν όντως αποτύχαινε, θα εγκατέλειπαν απευθείας την ιδέα και θα το έκαναν εβδομαδιαίο. Όπου, αν και καλή φάση, διότι θα παίρναμε συνέχεια επεισόδια, οι εβδομαδιαίες σειρές δεν μπορούν ποτέ από άποψη ποιότητας να ξεπεράσουν σε συχνότητα το ποιοτικό animation των εποχιακών σειρών. Ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο, και άλλα μάγκα ακολούθησαν με τη σειρά τους, και έτσι με το πέρασμα του χρόνου έφτασε και η σειρά του Jujutsu Kaisen, όπου, τουλάχιστον μέχρι τώρα, η συνοχή σχεδίου και το animation είναι απλά εντυπωσιακά. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό όμως είναι η ίδια η ατμόσφαιρα της σειράς. Ο χρωματισμός, η αισθητική και η γενική παρουσίαση είναι αυτά που δίνουν προσωπικότητα σε μια σειρά. Μια πολύ όμορφη λεπτομέρεια είναι η επεξεργασία που έχουν κάνει στις γραμμές για τις κατάρες σε σχέση με αυτές των ανθρώπων, κάνοντάς τις να ξεχωρίσουν και να μοιάζουν σαν να μην είναι κομμάτι του άνιμε. Φυσικά, στο κάτω-κάτω το Jujutsu Kaisen είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη σειρά που έχει αναλάβει το στούντιο MAPPA και μέχρι στιγμής η ποιότητα δεν φαίνεται να πέφτει καθόλου. Αναρωτιέμαι όμως, πώς θα κρατήσει αυτό? Ας ελπίσουμε μέχρι το τέλος. Είδατε όμως που φτάσαμε. Πριν μερικούς μήνες άκουγα MAPPA και φοβόμουν, και τώρα, σε τόσο λίγο καιρό, έχουν γίνει συνώνυμο με την ποιότητα. Δεν θέλω να περιαυτολογώ, αλλά χρειάζεται να γίνει μεγάλη μαλακία για να μην πάρει αυτή η σειρά δεύτερη σεζόν. Μιλάμε μαλακία επίπεδου Actage. Εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι το opening και το ending. Δεν ξέρω τι κατάρα ή τη συμφωνία με πνεύματα έκαναν οι animators, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατάφεραν να μας δώσουν κάτι τόσο καλό. Εκπληκτική ατμόσφαιρα, πιασάρικη μουσική και φυσικά υπερβολή. Το opening εκπέμπει απίστευτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας δυναμικές πόζες και δυνατή μουσική. Επίσης το ending μας καθυλώνει με το απίστευτο κομμάτι του, το οποίο δεν ξέρω αν βγάζει νόημα, αλλά πραγματικά δεν ακούγεται σαν κομμάτι για ending. Ακούγεται σαν κανονική μουσική. Και δεν θέλω φυσικά να αγνοήσω την εξίσου ρεαλιστική χορογραφία, η οποία βασίζεται σε πραγματικά άτομα. Όχι, αυτό δεν είναι ending. Είναι τόσο καλό που μοιάζει σαν opening μασκαρεμένο σαν ending. Τέλος, το Jujutsu Kaisen δεν έχει ending. Έχει δύο openings. Ένα που παίζει στην αρχή και ένα που παίζει στο τέλος. Ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που τα άνιμε, ασχέτως του αντικειμένου τους ή της ιστορίας τους, που συνήθως βασίζεται στην Ιαπωνική κουλτούρα, αρχίζουν αργά και σταθερά να απευθύνονται σε όλους. Όχι μόνο στους Ιάπωνες, αλλά και σε εμάς εκτός Ιαπωνίας. Ήταν ένα συνέστημα που ένιωσα όταν έβλεπα Τζότζο, και ο Τζόσεφ έκανε αναφορά στην ταινία Ταρζάν και στον Weird Al Yankovic, ή ενώ έβλεπα Great Pretender και άκουσα μια αναφορά στο Breaking Bad. Και αντίστοιχα και στο Jujutsu Kaisen με την αναφορά στη Jennifer Lawrence, υπονοώντας ότι σε αυτό το σύμπαν όχι μόνο υπάρχει αυτό το άτομο, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο με την πραγματική ζωή. Δεν μιλάμε για random fact νούμερο 8000 του στυλ ο Nobunaga εμφανίζεται κάπου στο background, αλλά σε άτομα, ταινίες, μουσική που είναι κομμάτι της δικιάς μας κουλτούρας. Είναι όμως το Jujutsu Kaisen καλό ή overhyped απλά λόγω του καλού animation και μερικών references? Μόνο ο χρόνος θα δείξει. Προσωπικά δεν έχω σκοπό να διαβάσω το μάγκα και να φάω spoil, αλλά αν κάποιος ξέρει την ιστορία και μπορεί να μου γράψει κάποια ελαφρά spoils, ας το κάνει στα σχόλια. Το μόνο μου σχόλιο είναι ότι ως τώρα πληρεί όλα τα στοιχεία για ένα επιτυχημένο σόνεν, αλλά ακόμη αναμένω για να δω πώς θα τα διαχειριστεί ώστε να πει την δική του ιστορία και πώς θα αναπτύξει τον πρωταγωνιστή του. Στο ερώτημα όμως, αν αξίζει να δει κάποιος Jujutsu Kaisen, για τώρα η απάντησή μου είναι ένα ξεκάθαρο ναι. Από Mazinger Destro,
Γεια σας. Έχοντας φτάσει στο τέλος του βίντεο, θα ήθελα να κάνω ένα τεράστιο shout-out στην Κόνα και την Άλλης. Ήταν και οι δύο πολύ θετικές με την ιδέα μου για το σκετσάκι, άρα θα ήθελα να ζητήσω να πάτε να δείτε τα κανάλια τους, τα οποία έχω βάλει στην περιγραφή, και αν θέλετε, κάντε και ένα subscribe. Επίσης, ένα τεράστιο shout-out στον πρόεδρό μας, τον Τάσο Νταμπαντά, με τον απίστευτο ρόλο του ως Τζαπανάς επιχειρηματίας. Ξέρετε όμως τι είναι εξίσου καλό. Το κανάλι μου στο Instagram, όπου ανεβάζω υλικό, καθώς και φωτογραφίες από το χώρο εργασίας μου, από άνιμε, από πράγματα που αγοράζω και γενικότερα ό,τι μου αρέσει. Έχεις ποτέ αναρωτηθεί πού φτιάχνετε το Mazinger Destro content? Αν ναι, κάνε με follow στο Instagram για νέα, για τις περιπέτειές μου, για διαγωνισμούς και γενικότερα ό,τι μου κατέβει στο μυαλό. See you guys!